αλλά απεδείχθη εν τέλει ότι ο Τσίπρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά γνήσιος συνεχιστής της πολιτικής των μνημονίων του Σαμαρά Βενιζέλου, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γνήσιος συνεχιστής της πολιτικής των μνημονίων του Τσίπρα. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ούτε για το προφανές πλεόνασμα. Κύριε Καραγιακό, αν είναι έτσι, γιατί δεν βγαίνετε στον κόσμο και να πείτε ότι είναι έτσι ο ένας, είναι έτσι ο άλλος. Τρίτο κόμμα είμαι, κάντε με πρώτο. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε αυτό στον κόσμο. Βεβαίως και βγαίνω και το λέω και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και τώρα. Το λέω. Ελληνική λαέ, θα σε εξαπατήσει και ο Μητσοτάκης όπως εξαπάτησε ο Τσίπρας. Ο ελληνικός λαός σήμερα θα αναδείξει τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις και οι πολιτικές έρευνες, για τον απλούστατο λόγο ότι έχει απογοητευτεί από τον επικίνδυνο ψεύτη και επικίνδυνο ανεύθυνο Αλέξη Τσίπρα. Θα εξαπατηθούν το ίδιο. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να κάνει τίποτε διαφορετικό, ούτε καν στο μακεδονικό. Υπάρχει επιτέλους κανένας Έλληνας να είναι τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του οποίου η οικογένεια έχει προσωπικές σχέσεις με τον πρόεδρο Μπούς, εάν γίνει πρωθυπουργός, θα δείξει αντίθεση προς την αμερικάνικη πολιτική και θα ρίξει τη συμφωνία προς τα Σκόπια? Όχι.